ο γιατρός σας ή για να το πω καλύτερα οι γιατροί σας συνέχεια σας λένε τι πρέπει να κάνετε για να ζήσετε περισσότερο. Σας λένε να μην καπνίζετε, να φροντίσετε τη διατροφή σας, να φροντίσετε το βάρος σας, να κάνετε γυμναστική κτλ. Αυτές οι οδηγίες προέρχονται από μελέτες οι οποίες λίγο πολύ σχεδιάζονται εξή. Παρακολουθούμε για μερικές δεκαετίες άτομα λόγου χάρη που καπνίζουν και άτομα που δεν καπνίζουν και βλέπουμε ότι τα άτομα που καπνίζουν έχουν 41% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από τα άτομα που δεν καπνίζουν. Συνεπώ, ο γιατρό σα σα συστήνει να μην καπνίζετε. Ή σε μια άλλη μελέτη φαίνεται ότι τα άτομα που πάσχουν από υπέρταση έχουν 20% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν από τα άτομα που δεν έχουν υπέρταση. Άρα προτείνει μείωση του αλατιού, σωστή διατροφή και απώλεια βάρου για να μειωθεί η πίεση. Ενίοτε μπορεί να προτείνει ακόμα και χάπια για να το καταφέρετε αυτό θεωρεί ότι είναι σημαντική η μείωση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης για να μειωθεί ο κίνδυνος του θανάτου. Το ίδιο ισχύει και για τη χολυστερίνη, την αντιμετώπιση του σαχαρόδου διαβήτη και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με πρόωρο θάνατο. Υπάρχει όμως μια εξετάση που συνδέεται πολύ ισχυρά με το πόσα χρόνια θα ζήσετε και παραδόξως δεν τη ζητούν ποτέ οι γιατροί. Η εξέταση ονομάζεται εκτίμηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο τη μέγιστη ικανότητα χρήσης του αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του μυϊκού συστήματος. Στην πραγματικότητα είναι ένα νούμερο που δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το αναπνευστικό μας σύστημα, πόσο αποτελεσματικό είναι το καρδιαγκιακό μας σύστημα και πόσο αποτελεσματικό είναι το μυϊκό μας σύστημα. Όλα αυτά με έναν μόνο αριθμό. Πρόκειται για την ίδια εξέταση που κάνουν συστηματικά οι αθλητές για να αξιολογήσουν τα επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης. Η ίδια αυτή μέτρηση μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια αν το προσδόκιμο επιβίωση ενός ατόμου που δεν είναι αθλητής και να δει αν είναι ιδανικό ή έχει περιθώρια βελτίωσης. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την πιθανότητα κάποιος να ζει τα επόμενα 10 χρόνια ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης, δηλαδή με το δικό του VO2 max. Για παράδειγμα, τα άτομα που έχουν χαμηλή φυσική κατάσταση έχουν 12% πιθανότητα να πεθάνουν τα επόμενα 10 χρόνια ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Αντιθέτως, τα άτομα που έχουν άριστη φυσική κατάσταση πιθανότητα να πεθάνουν τα επόμενα 10 χρόνια είναι λιγότερο από 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με κάποιον που έχει άριστη φυσική κατάσταση, δηλαδή την ανώτερη δυνατή φυσική κατάσταση, η πιθανότητα που έχει να πεθάνει την επόμενη δεκαετία κάποιο που έχει χαμηλή φυσική κατάσταση είναι 5 φορές μεγαλύτερη. Στον πίνακα που βλέπουμε τώρα μπορείτε να καταλάβετε πού βρίσκεστε σε σχέση με τη φυσική σας κατάσταση και να προβλέψετε με ακρίβεια τον κίνδυνο θανάτου σας σε σχέση με ένα άτομο που έχει άριστη φυσική κατάσταση. Στην αριστερή στήλη φαίνεται η ηλικιακή ομάδα και το φύλλο. Αν γνωρίζετε τη μέγιστη αερόβια ικανότητα όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο VO2 Max, τότε μπορείτε να καταλάβετε, σύμφωνα με την ηλικία και το φίλο σας, αν η μέτρησή σας είναι ιδανική ή υπολείπεται του ιδανικού. Μάλιστα, αν υπολείπεται του ιδανικού, μπορείτε να δείτε σε σχέση με το ιδανικό πόσες φορές πιο πιθανό είναι να σας συμβεί αυτό που δεν θέλουμε να σας συμβεί. Για να έχουμε σύγκριση, και να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το νούμερο, αξίζει να το συγκρίνετε με κάποιους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου που σας λένε να παρακολουθείτε οι γιατροί σας. Όπως είπα νωρίτερα, αν κάποιος καπνίζει, η πιθανότητα να πεθάνει αυξάνεται 41%. Αν έχει διαβήτη, 40%. Αν έχει στεφανία νόσο, αν έχει βουλωμένε αρτηρίε στην καρδία, η πιθανότητα αυξάνεται 29%. Ενώ αν έχει υπέρταση, 21%. Φανταστείτε ότι αν κάποιος έχει κακή φυσική κατάσταση σε σχέση με έναν που έχει άριστη φυσική κατάσταση, η αυξημένη πιθανότητα να πεθάνει είναι 504%. Άλλο παράδειγμα, κάποιος που έχει χειρότερη από μέτρια φυσική κατάσταση έχει 259% μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει από κάποιον που έχει άριστη φυσική κατάσταση. Άρα μιλάμε για έναν αριθμό με πολύ ισχυρή προγνωστική ικανότητα σίγουρα θα θέλετε να το γνωρίζετε. Έτσι δεν είναι. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να κάνετε αυτή την εξέταση στο εργαστήριο μεταβολισμού Metabolic Club που διευθύνω με μόλις 50 ευρώ. Πιστεύω ότι το κόστος είναι ρεαλιστικό και η αξία της εξέτασης τεράστια. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στο να μυρολογούμε για τα αποτελέσματα της εξέτασης. Εγώ προσωπικά θα αναλάβω να σας βοηθήσω να βελτιώσετε την εξέταση και να αυξήσετε σημαντικά την πιθανότητα να μην σα συμβεί αυτό που όλοι θέλουμε να αποφύγετε. Η εξέταση βελτιώνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο εμφανής, σωστή και συστηματική άσκηση. Κάνοντας άσκηση σωστά και συστηματικά, ο δείκτης θα βελτιωθεί πολύ. Όμως υπάρχει και η διατροφή που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Γιατί ο παρανομιμαστής της εξίσωσης της εξέτασης είναι το βάρος σας. Άρα χάνοντας βάρος, ακόμα και με την ίδια φυσική κατάσταση, ο αριθμός αυτός μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Δώστε μου την ευκαιρία να σας βοηθήσω για να φτάσετε το προσδόκιμο επιβίωσή σας στο μέγιστο δυνατό. Αξίζει να κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που σας αγαπούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο του Ιατρίου στο 210-26-28-639 για να πούμε περισσότερα πράγματα σχετικά με την εξέταση και τους τρόπους να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ.